Πολύ αγαπημένοι φίλε και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα δεν θα δούμε κάτι που έχει να κάνει με ταινίες ή με σειρέ όσον αφορά το κομμάτι της καραντίνας. Θα δούμε όμως ένα αντικείμενο, ένα φωτιστικό, το οποίο το έχετε δει σε κάποια από τα προηγούμενα βίντεο που έχω ανεβάσει. Είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, αν το έχετε παρατηρήσει στα προηγούμενα δύο με τρία βίντεο νομίζω φαινόταν στη γωνία από εδώ πέρα. Οπότε θα δούμε το συγκεκριμένο. Είναι κάτι το οποίο έχω και χρησιμοποιώ περίπου πρέπει να το έχω ένα χρόνο και ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένος όταν μου ήρθε και γενικότερα όταν το αγόρασα γιατί είναι αυτά τα, τα χαζάτα γκάτζετ που δεν ξέρεις αν τα χρειάζεσαι ή αν δεν τα χρειάζεσαι. Τα παίρνεις όμως, χωρίς απαραίτητα να υπάρχει κάποιος λόγος. Θα πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το φωτιστικό και θα σας πω και τα χαρακτηριστικά του, τα οποία τα έψαξα λίγο γιατί δεν υπήρχαν στη σελίδα από την οποία τα αγόρασα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Αυτό το φωτιστικό, όπως μπορούμε να, να διακρίνουμε, είναι ένα φωτιστικό το οποίο μπαίνει σε τραπεζάκι ή μπαίνει στο κομμωδίνο δίπλα από το, το κρεβάτι. Έχει αυτόν εδώ πέρα τον σχεδιασμό. Θα σας το φέρω πιο κοντά για να το βλέπετε. Είναι σαν ένα δέντρο όπως βλέπουμε και από εδώ πέρα. Η βάση του, αυτό το πέρα το μαύρο κομμάτι, δεν έχει κάτι τρομερό ή οτιδήποτε. Έχει εδώ πέρα αυτό το στοιχείο το οποίο θα το εξηγήσουμε σε λίγο και αυτές εδώ πέρα τις βουλίτσες που βλέπετε που και αυτές θα τις εξηγήσουμε σε λίγο. Το κομμάτι αυτό εδώ πέρα το ασημένιο που όπως το βλέπετε φαίνεται σαν να είναι κλαδιά και από εκεί και πέρα έχει και δύο τριχούλε. Ε, και από εκεί και πέρα είναι αυτά εδώ πέρα το κομμάτι που εδώ πέρα όπως έχω περάσει με το χέρι μου που φαίνεται σαν να έχει υφή ξύλου, δεν είναι ξύλο, είναι σαφώς πλαστικό αυτό το αντικείμενο που έχει υφή ξύλου. Μέσα εδώ πέρα είναι φωτιστικό και τα δύο κορυφαία του χαρακτηριστικά, για να το πω έτσι, είναι ότι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι που είπαμε ότι θα το δούμε σε λίγο, αυτό εδώ είναι ασύρματος φορτιστής. Και εδώ πέρα επάνω, αυτό το κομμάτι που βλέπετε που έχει εδώ αυτές τις τελίτσες, έχει και άλλα δύο κουμπιά εδώ πέρα που θα τα δούμε που ανάβουν ουσιαστικά όταν ε, μπαίνει στο ρεύμα. Αυτό εδώ από κάτω έχει ηχείο το οποίο είναι ηχείο Bluetooth. Άρα έχουμε τρία σε ένα. Έχουμε το φωτιστικό, το το φορτιστή και το ηχείο του Bluetooth. Πάμε λοιπόν να το βάλουμε στην πρίζα για να ανάψει και να το δούμε. Έρχεται με αυτόν εδώ τον φορτιστή, τον στέλνουν με αντάπτορα για την Ευρώπη, οπότε δεν είναι ενσωματωμένο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, από εκεί που το αγόρασα εγώ τουλάχιστον, σε ρωτάνε, έχει επιλογή δηλαδή, που τους λέει τι αντάπτορα θέλεις και στέλνουν τον αντίστοιχο. Το συνδέω με τώρα, για να σας το δείξω, αυτό με το που συνδεθεί ανάβει κατευθείαν. όπως το βλέπετε εδώ, έχει ένα μικρό λαμπάκι. Αυτό είναι κοκκινό όταν δεν φορτίζει και μπλε όταν έχουμε ένα κινητό επάνω το οποίο φορτίζει. Άρα λοιπόν είναι το συγκεκριμένο. Να δω εγώ αν έχει συνδεθεί στο τάμπλετ. Αν έχει συνδεθεί θα βάλουμε να ακούσουμε και... και λίγο μουσική. Τώρα λοιπόν έχει συνδεθεί με το τάμπλετ. Αυτό εδώ, εγώ το έχω αγοράσει από μια σελίδα που λέγεται architecture.com. Η σελίδα, η το συγκεκριμένο φωτιστικό το λέει Light of Life. Η γενικότερα, γιατί και εγώ το έψαξα μετά, okay, ε, αυτό εγώ το πήρα 199 δολάρια, Είχε βγάλει μία προσφορά μου, βγήκε αν θυμάμαι καλά γύρω στα 150-160. Μου δώσανε και δώρο ένα σετ από κουταλομαχαιροπύρουνα, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραία βέβαια. Τώρα βέβαια που το έψαξα, όχι τώρα πριν σας το δείξω, την ημέρα που μου ήρθε ουσιαστικά, είδα εν τέλει ότι πάνω κάτω το ίδιο το λένε και άλλες σελίδες και το πουλάνε και πιο φθηνά, γιατί ας πούμε το βρήκα στην Amazon της Αμερικής 135 δολάρια. Άρα σίγουρα υπάρχει. Ένα αρκετά μεγάλο εύρος τιμών στο οποίο μπορείτε να το βρείτε. Μην το αφήσετε να σας ξεγελάσει. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τώρα τα, τα βασικά. Αυτό όπως είπαμε είναι φωτιστικό, ηχείο bluetooth και ασύρματος φορτιστής. Εδώ αυτές οι τελίτσες που δείξαμε στην αρχή είναι οι τελίτσες από τις οποίες επιλέγουμε την ένταση που θέλουμε για το φως. Όλο αυτό είναι αφής οπότε δεν έχει κάποιο κουμπί που σβήνουμε και ανάβουμε το φως άρα... Ακουμπάμε πάνω στις τελίτσες και ανάβει. Και αντίστοιχα, αν το δείτε, μικραίνει η ένταση και ανεβαίνει. Αυτό είναι το μέγιστο. Τώρα εντάξει, δεν φαίνεται απόλυτα, γιατί έχω όλα τα φωτιστικά αναμένα. Θέλω να πιστεύω βέβαια ότι φαίνεται κάπως. Και τώρα θα σας το βάλω πάλι στο μικρότερο. Αυτό είναι το πιο χαμηλό. Οπότε σας το βάζω εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ διακριτικό σαν φωτισμό, γιατί εγώ παρότι το έχω πάνω στο κρεβάτι μου βράδυ, δεν το έχω στο τέρμα βέβαια, το έχω από τη μέση και κάτω, είναι πάρα πολύ μη ενοχλητικό, οπότε δεν κουράζει και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για διάβασμα ή απλά για χαλάρωση και να ακούτε και λίγο μουσική, είναι πολύ ωραίο. Θα βάλουμε λίγο μουσική να ακούσουμε για να δούμε πόσο δυνατά βγαίνει η ένταση από αυτό το ηχείο. Εγώ το ξέρω για να το δείτε και εσεί προφανώ. Είναι δύο χαρακτηριστικά, όπω σε κάθε ηχείο Bluetooth που τουλάχιστον εγώ έχω πιάσει στα χέρια μου. Η ένταση ορίζεται και από τη συσκευή που αναπαράγεται ο ήχο, εν προκειμένου από το tablet, αλλά έχει και ένταση το ηχείο από μόνο του. Οπότε τώρα. Το έχω βάλει τέρμα από το τάμπλετ, αλλά και πάλι δεν ακούγεται πάρα πολύ δυνατά. Θα σταματήσω εγώ να μιλάω απλά για να το ακούσετε λίγο. Και τώρα θα ανεβάσω την ένταση από το ηχείο. Εδώ πέρα πάνω έχει δύο κουμπιά, ένα συν και ένα πλήν. Θα σα το βγάλω μια φωτογραφία για να το ανεβάσω. τώρα είναι στο τέρμα. Αυτός ο ήχος που έκανε πριν είναι το τέρμα, είναι η ένδειξη δηλαδή ότι δεν πάει πιο πάνω, οπότε σας το δείχνει και αυτό το κομμάτι. Πάμε λίγο να δούμε τα χαρακτηριστικά από το συγκεκριμένο. Το φωτιστικό αυτό είναι σε κατανάλωση είναι 20W, 5V. Όσον αφορά την ασύρματη φόρτιση, το ξαναλέω ότι όταν θα βάλουμε ένα κινητό εδώ πέρα πάνω για να φορτίσει, δεν το έχω δοκιμάσει με ασύρματα ακουστικά, γιατί δεν έχω ασύρματα ακουστικά, αλλά στο κινητό που το δοκιμάζω, το φωτάκι που σας έδειξα προηγουμένω, αυτό εδώ το δείτε που τώρα αν φαίνεται είναι κόκκινο, γίνεται μπλε. Ο ασύρματο φορτιστή του δεν είναι ο γρήγορο, βγάζει 5 watt ασύρματης φόρτιση. Άρα, δηλαδή, ένα κινητό όπω το δικό μου το, το Huawei P30 Pro παίρνει περίπου 3,5 με 4 ώρε για να φορτίσει. Βολεύει όμω αν θέλετε να το βάλετε νύχτα να κοιμηθείτε, να έχετε το κινητό δίπλα σα να φορτίζει, να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και να το βγάλετε το πρωί να μην ε, έχει φορτίσει, α πούμε, από τι. Εσεί πέφτετε για ύπνο στι 12, έχει φορτίσει από τη 1.30 και μέχρι τι 7-8 το πρωί είναι στην πρίζα. Κάνει μια αργή φόρτιση. Θεωρητικά είναι λίγο καλύτερο για την μπαταρία του κινητού. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ε, σε ίντσε τώρα θα σα το πω γιατί σε ίντσε το έχω βρει, είναι 13 ίντσε. Άρα είναι 13 ίντσε επί 9,4 ίντσες, επί 7,8 ίντσες, δεν πρόλαβα να το μεταφράσω σε, σε εκατοστά, 3,53 pounds, το φωτιστικό το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ όμορφο, είναι πολύ διακριτικό, εγώ το φοβόμουν γιατί νομίζω ότι θα ήταν πολύ μεγάλο, αλλά όπως το βλέπετε δεν θα έχετε κάποιο θέμα. Σας το ξαναδείχνω εδώ, είναι αυτό εδώ, ή από πάνω η πλευρά ξανά. Εδώ από πίσω γράφει τη σελίδα από την οποία εγώ το αγόρασα είναι η architecture.com, όπως λέμε architecture, architecture. Αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, από κάτω είναι αυτό, δεν έχει κάτι άλλο, όπως το βλέπετε. Αυτό, light of life, εγώ το συστήνω, αλλά θα σας έλεγα να το ψάξετε, να το βρείτε και σε καλύτερη τιμή. Είναι κρίμα να πληρώσετε τα λεφτά αυτά που πλήρωσα κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, ενώ μπορείτε να το βρείτε και πιο φτηνά. Αυτά παιδες. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε για να μπορείτε να βλέπετε τα βίντεο μου στο stream σας στο YouTube και αν θέλετε πατήστε και το καμπανάκι ούτως ώστε να παίρνετε ενημέρωση όταν ανεβάζω ένα βίντεο. Σας χαιρετώ, θα τα πούμε ξανά. Καραντίνα νούμερο πάλι έχουμε χαμένο το μέτρημα, αλλά τελειώνουμε σιγά σιγά. Ε, μείνετε ασφαλείς, μείνετε σπίτι για λίγο ακόμη και να προσέχετε. Σας χαιρετώ.